Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τελευταία ευκαιρία σήμερα για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, καθώς από αύριο θα έρθουν αντιμέτωποι με διοικητικά πρόστιμα. Πάντως, από τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, το 90% πλέον έχει ήδη εμβολιαστεί ή κλείσει ραντεβού. Εκπνέει σε λίγες ώρες η προθεσμία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό άνω των 60 ετών. Από αύριο, όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι θα πληρώνουν διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ. Οι συμπολίτες μας που είναι ηλικίας άνω των 60 ετών, σε περίπτωση που δεν έχουν εμβολιαστεί, δηλαδή δεν έχουν κάνει την πρώτη και δεύτερη δόση, αυτομάτως έχουν ένα διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα. Το 90% των πολιτών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας έχει ήδη εμβολιαστεί ή έχει κλείσει ραντεβού. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη 310.000 πολίτες οι οποίοι παραμένουν ανεμβολίαστοι, την ώρα που η κυβέρνηση δεν σκέφτεται προς το παρόν να επεκτείνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στην ηλικιακή ομάδα άνω των 50. Παρά την αποκλιμάκωση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα κρούσματα κορονοϊού, η πίεση στα νοσοκομεία εξακολουθεί να υπάρχει. Αν και στην κοινότητα κυριαρχεί η μετάλλαξη όμικρον, στα νοσοκομεία σαρώνει η Δέλτα. Έχουμε πάρα πολλές εισαγωγές. Το ποσοστό αύξησης υπερβαίνει το 50% και στην Αθήνα. Η πίεση ακόμα είναι αφόρητη και δυσβάστακτη. Έχουμε αρκετές εισαγωγές. Οι μονάδες μας είναι στο 100% καλυμμένες. Εάν συνεχιστεί η μείωση των κρουσμάτων, όπως αποκάλυψε το Open, εντός της εβδομάδας θα συζητηθεί το θέμα της άρσης των μέτρων. Παρακολουθώντας την πανδημία, εάν συνεχιστεί αυτή η μείωση, θεωρούμε ότι αρκετά γρήγορα θα έρθουν τα μέτρα ή τουλάχιστον θα χαλαρώσουν. Σε κάθε περίπτωση, η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι σημαντική, καθώς θα φανεί και το αποτύπωμα στη διασπορά μετά το άνοιγμα των σχολείων την περασμένη Δευτέρα. Στο αεροπλάνο της επιστροφής επιβιβάστηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που έμεινε οριστικά εκτός Australian Open. Νωρίτερα, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Μελβούρνης ακύρωσε αμετάκλητα τη βίζα του Νόλε, επειδή δεν ήταν εμβολιασμένος. Την ικανοποίησή της για τις εξελίξεις εξέφρασε η κυβέρνηση της Αυστραλίας. Στον αντίποδα, αρκετά εκνευρισμένη εμφανίζεται η σερβική ηγεσία, που καταγγέλει τις πρακτικές των Αυστραλών, με τον πρόεδρο της χώρας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, να μιλά για εκφοβισμό του καλύτερου τενίστα όλων των εποχών. Με τοπική σύγκρουση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει πυροδοτήσει το επεισόδιο σε ταβέρνα του Μοσχάτου με πρωταγωνιστή τον Παύλο Πολάκη και αστυνομικούς που διενεργούσαν ελέγχους για τήρηση των μέτρων. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστόφορος Μπουτσικάκης δημοσιοποίησε με ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέρος της κατάθεσης του επικεφαλής του κλιμακίου, το οποίο έκανε έλεγχο στην ψαροταβέρνα όπου έτρωγε ο Παύλος Πολάκης και επέβαλε το πρόστιμο στον σερβιτόρο επειδή δεν φορούσε μάσκα. Ο κ. Πολάκης φέρεται να του ζήτησε να σταματήσει τον έλεγχο, απειλώντας τον με δυσμενή μετάθεση. Του ανέφερα τα στοιχεία μου κανονικά και ως απάντηση έλαβα: «Τώρα θα πάρω τον αρχηγό σας, κύριο Καραμαλάκη, να σβηστεί η κλίση και να δεις που θα σε στείλω». Απευθυνόμενος στο πρόσωπό μου και απομακρύνθηκε προκειμένου να μιλήσει στο τηλέφωνο. «Ότι και καλά εγώ, λες και είμαι κομματάρχης ή βουλευτής της ΕΡΕ του 60, ας πούμε, και του 50, τον απείλησα ότι θα τον μεταθέσω να το στείλω». Μια αισχρή επίδειξη αυταρχισμού και αστυνομικής ασυδοσίας, το να παραμονεύουν οι αστυνομικοί στην πόρτα πότε θα κατεβάσει τη μάσκα του ένα γκαρσόνι να μπουν μέσα να κόψουν 300 ευρώ πρόστιμο. Ναι. Σε ένα παιδί που δουλεύει εκεί, ας πούμε. Προς επικύρωση των λεγόμενων του, ο Παύλος Πολάκης επικαλείται τη μαρτυρία δημοσιογράφου αυτόπτη μάρτυρα του περιστατικού. «Όχι, όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και όχι μόνο αυτό. Δεν με γνωρίζετε. Δεν υπήρχαν φωνές, δεν υπήρχαν ακρότητες. Ο άνθρωπος πράγματι, και αυτό να το βεβαιώσω κι εγώ μαζί με εσάς, κατέβασε τη μάσκα και δοκίμασε ένα μεζέ». Δρυμία επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να αποδοκιμάσει τον βουλευτή του. Ο κ. Πολάκης αντιλαμβάνεται ότι ο ίδιος μπορεί να ερμηνεύει, να εφαρμόζει τους νόμους κατά το δοκούν και βεβαίως να απειλεί και να εκβιάζει. Εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες μια ενορχιστρωμένη επίθεση με πρώτο τον κύριο Πολάκη, την οποία στηρίζει ηθικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη και απέναντι σε βασικούς πυλώνες της ελληνικής δημοκρατίας. Πάει πολύ ο εκπρόσωπος του άνθρωπου που παραβίασε κάθε περιοριστικό μέτρο που είχε ο ίδιος επιβάλει με τα κορονογλέντια στην Ικαρία και τις ποδηλατάδες στην Πάρνηθα να κουνάει το δάχτυλο στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάει πολύ όταν στελέχη της που ελέγχονται από τη δικαιοσύνη απειλούσαν ανοιχτά εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και τώρα μεθοδεύουν διώξεις δημοσιογράφων επειδή ερεύνησαν σκάνδαλα να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για παρεμβάσεις. Ανησύχησε η Βόρεια Ελλάδα από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε 12 λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 23 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Αγίου Όρους.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ενώ έχουν καταγραφεί πάνω από 10 μετασεισμοί. Η θέση του επικέντρου ταυτίζεται με παρακλάδι του ρήγματος της Ανατολίας, σύμφωνα με τους σεισμολόγους, οι οποίοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.